δύσκολες στιγμές φαίνεται πως περνάει η Χριστίνα Σούζη, η οποία τον τελευταίο καιρό βρίσκεται στο νοσοκομείο, έχοντας υποστεί σοβαρό πρόβλημα στα πόδια της και γι' αυτό το λόγο δεν εμφανίζεται εδώ και μερικές μέρες στο δελτίο καιρού. Η γνωστή μετεωρολόγος του Sky βρίσκεται εδώ και κάποιες μέρες στο νοσοκομείο μιας και χρειάστηκε να υποβληθεί σε μία επέμβαση στο ισχύο της, με την ίδια να ενημερώνει του διαδικτυακού στις φίλους για την κατάσταση της υγείας της μέσα από μία δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Ανακοίνωση σεισμός για τον Νίκο Χατζηνικολάου τι συμβαίνει με το ενώπιο σενοπείο. Μεγάλη αγωνία είχε ξεσπάσει τις τελευταίες μέρες μιας και η Χριστίνα Σούζη δεν εμφανίστηκε στο δελτίο καιρού του Sky, με αποτέλεσμα να αναρωτιούνται οι τηλεθεατές τι ακριβώς έχει συμβεί και γιατί δεν την βλέπουμε. Πρόσφατα, μάλιστα, μάθαμε πράγματα που δεν γνωρίζαμε για τη μετεωρολόγο. Η ίδια θέλοντας να δώσει ένα τέλος στην αγωνία του κόσμου, ανέβασε μια φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο με σκοπό να εξηγήσει τι συνέβη με την επέμβασή της αλλά και το πότε πρόκειται να την δούμε και πάλι στο πλατό του καναλιού του Φαλήρου. Καλησπέρα σας, πάει και το δεξί πόδι το περπήθηκε ο γιατρούλης, ελπίζω σε καμία εβδομάδα πάλι να είμαι κοντά σας, την αγάπη μου, δίεση ίσιο πόδι, δίεση σκάλκερος.gr, δίεση πάει και αυτό, δίεση μένουμε σπιτί, ενάψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της η Χριστίνα Σούζη. Έξω φρενών η Χριστίνα Σούζη, αντί να πει τον καιρό άρχισε τα μπινελίκια στον αέρα, βίντεο. Μία απίστευτη γκάφα στον αέρα της εκπομπής Καλημέρα το πρωί της Κυριακής στον Sky με πρωταγωνίστρια τη Χριστίνα Σούζη. Η εκπομπή του Γιώργου Αυτιά συνεχίζει δυναμικά, όμως κανείς δεν περίμενε τι θα συνέβαινε κατά τη διάρκεια της πρόγνωσης του καιρού. Το απρόοπτο ήρθε τόσο για τους τηλεθεατές, όσο και για τον ίδιο το δημοσιογράφο. Όταν λοιπόν ξεκίνησε να προβάλλεται η ενημέρωση για τον καιρό, προβλήθηκε η πρόγνωση με τη γνωστή μετεωρολόγο. Ωστόσο, αφού καλημέρισε τους τηλεθεατές, κατέληξε να τους ψιχτηρίσει. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, κακοκαιρία θα έχουμε στη χώρα μας, το ξεκίνησε να λέει χαμογελά στα αλφα με τόνο η μετεωρολόγος. Η διάθεση της όμως άλλαξε απότομα και εκνευρισμένη διέκοψε τη ροή του λόγου της λέγοντας «Έψιλον εσύ χύρμη μπο τίποτα». Η προβολή του καιρού διακόπηκε και στις οθόνες εμφανίστηκε και πάλι ο παρουσιαστής, Γιώργος Αυτιάς, ενημερώνοντας κάπως αμήχανα το κοινό πως θα επιστρέψουν στο θέμα του καιρού αργότερα. Πιθανότατα πρόκειται για βίντεο το οποίο κόπηκε κατά λάθος και μπήκε στη ροή της εκπομπής.